Καλά, ε. Δεν το πιστεύω. Με μία συνεντευξούλα που δώσαμε στον Αλφα, πήγαν ψηλά τα νούμερα τηλεθέασης της εκπομπής μου. Ναι. Ήμασταν στο 5% και πήγαμε στο 9%. Δεν είναι τέλειο? Ναι, ναι. Τελικά, για να κατακτήσεις την κορυφή χρειάζεται χρόνος. Πού να πάμε δηλαδή σε διψήφιο αριθμό. Θα κάνω πάρτι. Ναι. Επίσης, Δημητρού, να σκέφτομαι να σε απαντήσω με την παρουσιάστρια. Ναι. Ή μάλλον με όλες τις γυναίκες του καναλιού, και τις ξανθές και τις μελαχρινές και τις κοκκινομάλες. Ναι, ναι. Ρε Δήμητρα, με δουλεύεις. Ακούς? Εννοείται. Τι εννοείται? Σου λέω ότι θα σε απαντήσω. Και δεν απαντάς καθόλου? Όχι τώρα, αγάπη μου, δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τούτο. Τώρα πρέπει να βρω τρόπο να ξολοθρέψω την Ναταλία. Ποια είναι η Ναταλία? Μια καινούργια έκτακτη που μας έφεραν στην πρεσβεία. Και τι σου έκανε το κορίτσι? Τίποτε. Μια χαρά ευγενική μαζί μου. Τότε? Τούτο είναι το πρόβλημα. Πολλά ευγενική. Όχι μόνο μαζί μου, με όλους. Κάνει τους όλους τα χατήρκα τους και πάντα με ένα χαμόγελο στα χείλη. Όπως εσάς ο συνοδούς. Ακόμα λίγο περιμένω την ώρα και τη στιγμή μου να γυρίσει να μου πει Tear coffee. Εσύ να κοιτάς να κάνεις τη δουλειά σου και να μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα, Δήμητρα. Να με αφήνει. Να δεις τη φορή, να πελάνεις. Πράξει να πει ώρα 5 το πρωί για να σάζεται. Να βαφτεί, να χτενιστεί, να αντιθεί. Και λούζεται σε ένα πανάκριβο άρωμα, ένα πέτσιο. Για να πελανείς και τους άντρες. Καλά, μωρέ, το κορίτσι μπορεί να μην έχει δόλο, να θέλει απλά να κάνει σωστά τη δουλειά τη. Όχι, ξέρω πολλά καλά είναι τα μπουκάμια. Εντάξει, ξέρω εγώ τον τα κόλπα, έκανα τα τζιγό στην αρχή. Α, έκανε τα κι εσύ. Δεν μου λες, για περιέγραψε μου τη λίγο. Παναγία μου, Παναγία. Τι? Χάλια, λέω σου, χάλια. Τόσο χάλια? Δεν θορκέται. Δηλαδή? Ψηλή. Ναι. Καγκάρα, ξαδιά, γαλανά μάτια, το ρέμα λίν, γυμνασμένα πόδια. Όχι, μα να μου χάλια, χάλια, δεν φορκέται. Πες το βρε Δημήτρουλα ότι αυτό είναι που σε έχει σκάσει, ότι είναι μια κούκλα και φυσάει. Γιάννη! Δημήτρα! Κόψε το! Εντάξει ρε Δημήτρα, το κόβω. Αλλά να ξέρεις ότι αυτή είναι η αλήθεια. Σου την έχει πάσει το γεγονός ότι μια ευπαρουσίαστη γυναίκα μπήκε στην πρεσβεία. Για να σου πω και το άλλο. Τόσο καιρό είχε την Μπόπη να ανταγωνιστεί. Το ποπάκι. Τι να κάνουμε, αγάπη. Έτσι είναι. Στη ζωή υπάρχουν και οι ξανθές πλατίνες. Τι έγινε, ρε μωράκι μου, πρωί-πρωί? Ετοιμάζομαι να πάω δουλειά. Αλλά κάθε μέρα πας για δουλειά. Αλλά δεν σηκώνεις από το ξημέρωτο. Αποφάσισα να αλλάξω. Να πηγαίνω πιο πρωί. Θα πηγαίνω μισή ώρα καθυστερημένη. Μπράβο, αλλαγές. Ναι, πρέπει να δείξω καλό πρόσωπο. Αγάπη μου, μήπως όλο αυτό γίνεται για να μπει στη μύτη της Ναταλίας? Δεν σου ήταν τούτη ιδέα. Προφανώς και όχι. Ναι, μωρέ, βλακεία μου. Δεν σκέφτεσαι έτσι εσύ. Προφανώς και όχι. Αλλά αν κάνω την Ναταλία πιο γλυόρα μόνιμη που μένα, θα πάω και θα κρούσω την πρεσβεία. Και θα κάνω τσαπεριά αν πίνας έξω από το κτίριο. Ενάρθεις μαζί μου για συμπαράσταση, είναι ναι. Κυρίες και κύριοι, η Δήμητρα που όλοι αγαπήσαμε. Ξέρεις, συνειδητοποίησα. Για πες. Ότι με χωνεί συνέχεια δεσποινής κλέρη να κάνω τις δουλειές της και τα θελήματά της. Δεν είμαι πλέον το θύμα της. Αυτό θα πρέπει να σε ευχαριστεί. Ναι, αλλά εγώ θέλω να είμαι. Τι παραπάνω εσύ, Ναταλία, από μένα? Τίποτα, αγάπη μου, τίποτα. Προσπαθεί να του καλοπιάσει όλου, αλλά εγώ δεν θα την αφήκω την καγκάρα αντιξινιασμένη. Ατέφια. Πού, παιδάκι μου, πας τέτοια ώρα? Στο φούρνο. Πρέπει να προλάβω να αγοράσω τυροπιτάκια και κλεράκια για όλου. Yep, ότι τώρα δεν του καλοπιάνει, α πούμε. Μα πώ σου πέρασε έτσι πράγμα από τον νου? Τέλο πάντων, ατέφια, καλό γύρισμα. Καλημέρα, μωρό μου, καλημέρα. Να σε καλά, ρε Κωστάκι, που ήρθε και με μάζεψε, ευχαριστώ. Θα σε αφήνω εκεί, βρε Γιάννη. Όχι, δεν θα με αφήνεις εκεί. Αν και κανονικά σήμερα ήταν να με φέρει η Δήμητρα, ε. Όμως θα δουλέψει υπερορία. Μαλά μου, η Δημητρούλα μου είναι εργατικούλα, ε. Όχι, φίλε, δεν θα κάνει υπερορία επειδή είναι εργατικούλα. Επειδή είναι ζηλιαρούλα θα κάνει. Γιατί έχει έρθει μια καινούργια εκεί στην πρεσβεία που η Δήμητρα δεν θέλει να τη βλέπει και θέλει να τη μπει στο μάτι, καταλαβες. Η Δήμητρα μου είναι καλύτερα από την καινούργια. Και πού την ξέρεις εσύ την καινούργια? Δεν την ξέρω. Απλά στηρίζω το γέμα μου. Κοίτα, κοίτα πόσο πατριωτικά το πήρε. Σκοτώνω για το σώμα μου εγώ. Χαλάρωσε ρε μοβόρε λίγο. Ήρεμα, έτσι. Πάντως καλό της έχει κάνει της Δημητρούλας όλους αυτούς ο ανταγωνισμός, ε. Γιατί μέχρι τώρα ήτανε όλο σέλφι και περιοδικά και τηλέφωνα με το Θεόδωρο. Στο διάλειμμα της. Όχι αγάπη μου, στο διάλειμμα της που και που έριχνε καμιά ματιά στη δουλειά. Καταλαβες? Δημητρούλα μου. Να σου πω. Ναι. Να στρέψεις πότε να πάμε. Άνοιξη μου είναι να πω στη φρουταρία εγώ. Α, πήγαινε, γεια. Όχι, να μείνω, να σου κάνω σε παρέα να φάμε μαζί, γιατί ενώ Μιχαλάκη τσάμε στη φρουταρία. Αλλά να κάνεις τίποτε φυσιολογικό, να. Όχι πως να παράξει να μου κάνεις τάχα, μαγειρική και κουρμέντζο. Εγώ θα μαγειρέψω ό,τι θέλω και αν εσύ δεν θέλεις να πάω να φας χαρούλας. Ναι, μου έρεψε η χαρούλα σήμερα. Γιατί?
Καμνή μου απεργία, μισημός που αντισφέρω κοπελά να τη βοηθά. Τι να τη βοηθά. Ένα σπιτάκι 2x2 έχετε και είστε δύο άτομα. Πόσα προλαβαίνετε να νερώσετε. Άντε μωρέ τη χαρούλα που μου θέλει και βοηθώ. Αφού ξέρει τη χαρούλα, βρε Σιγιάννη. Τη αρέσει να κάθεται σπίτι και να μην κάνει τίποτα. Ναι, γιατί θα φάει σήμερα η χαρούλα, θα μείνει νηστική. Όχι, μα έρεψε γυαλό τη. Απεργία μόνο για μένα. Ρε κακόμη, ρε καλά. Έλα να στο φτιάξω και να στο βάλω σε ταπεράκι. Ναι, θα το βάλω στο διπλοκάμπινο, να το φάω μόνο μου αύριο να είμαι τη χαρούλα. Κάνω ό,τι καταλαβαίνει. Πάμα γυρέψω. Γιάννη. Έλα, έλα, έλα. Ευχαριστώ, Γιάννη. Κώστα, ξεκόλασε, παρακαλώ, γιατί θα μείνεις νηστικός. Ρε εσύ, Κώστα, αρχίζω να ανησυχώ. Σαν πολύ δεν άργησε η Δήμητρα. Γιάννη, δεν ανησυχώ, γιατί θα έχω φαγητό στο διπλοκάμπινο να τρώω πολύ καιρό. Στο μεσαιοτάπερ έχω φαγητά που ξέμειναν από την εκπομπή. Α, είναι ψωνισμένα φαγητά, επειδή έπαιξαν τηλεόραση. Ελπίζω πάντως να τελειώσει τούτη η απεργία που καμιά χαρούλα. Πρέπει να τις ξεκαθαρίσεις ότι δεν υπάρχει περίπτωση να τις φέρεις γυναίκα. Έτσι θα κάνω, Γιάννη. Έτσι. Αν και βρήκα μια γυναίκα, θα έρχεται Παρασκευή Σάββατο. Α, δεν σε τούμπαρε καθόλου η χαρούλα, ε. Ε, τι να κάνω, βρε Γιάννη. Αφού δεν μπορώ να μου κρατά μούτρα. Να καταλάβεις τα συζυγικά της καθήκοντα τα ξέχασα από τα καρναβάλια. Α, έτσι, ε. Μετά απορρίει η Δημητρούλα, γιατί εγώ δεν κάθομαι να κάνω γάμο μαζί της. Baby, I'm back! Άντε βρε μωράκι μου, άντε κι ανησύχησα. Πώς ήρθε να αρχίσω, είχα δουλειές, να μωρέ Κωστά. Καλά βρε Δημητρά, εσύ. Καλά είμαι ρε Κωστά, είμαι πολλά κουρασμένη, είμαι πτώμα, έχω πολλές δουλειές να κάνω. Μάνα μου την Δημητρούλα μου. Ωραία μου Κώστα, Γιάννη, να πάρα φρεσκαριστώ στον μπάνιο. Κοίτα ρε. Τι. Η Δήμητρα που να είναι ψυχαμό, μ' άφηνε να την αγκαλιάσω. Η Χαρούλα, μ' άφηνε να την αγκαλιάσω. Ο μόνος που μ' αφήνει να την αγκαλιάσω είσαι εσύ, αλήψη μου. Τι αμάρτιες πληρώνω, ρε παιδάκι μου. Τέλειωσα με τη συνταγή της αυριανής εκπομπής. Ρε αγάπη μου, να χαρείς, με ξαναβάλεις συντοξίσμα με το δέντρο Λίβανο και το λεμόνι. Παρακαλώ. Σκέφτου κάτι άλλο. Όσες εκπομπές σου θωρώ, βάλει τσιντοξίσμα. Εσύ σε παρακαλώ πάρα πολύ να κοιτάς τη δουλειά σου την οποία την έχεις απλώσει πάνω στο κρεβάτι και δεν μπορώ να ξαπλώσω. Είναι τέτοιος ακόμα, ρε αγάπη μου. Πάρτα, πάρτα. Όχι, αγάπη μου, να μου τα ψαλακώσεις. Κι εγώ πώς θα κοιμηθώ, αιωρουμένος. Με μαζεύτηκε πολύ δουλειά. Έτσι ξαφνικά. Όχι, ρε αγάπη μου, έχω κάτι μεταφράσεις να κάνω τις Πόπης που τις έδωκαν τις Ναταλίες, κάτι πράγματα να αρχιοθετηθούν τις Δεσποινής Κλέρης που τα έδωσαν τις Ναταλίες και την ομιλία του πρέσβη. Πού φαντάζομαι πως θα την έγραφε η Ναταλία. Ναι, πού τα ήξερες. Μαντικές ικανότητες. Τι φάση παίζει με αυτή την Ναταλία, Δημητρούλα. Επιά στο couscous room να πιω το λάτσε μου. Ναι. Και παράγγειλε σε όλους τους καφέδες για να τους καλοπιάσω. Πάρ' το πιο γρήγορα για την ιστάζω. Λοιπόν, τσεφανίζεται η Ναταλία με μια μπιατέλα γκούπες. Εννοείται εγώ δεν τις έντζησα. Ναι. Και. Ψυχά μην πιάσω τίποτε που τα σέρκα της. Εμείναν της μόνο μανιτάρι, εγώ τρώω μόνο γκέιμα. Λοιπόν, σε γυρίζει η λαλή μου, για δεν τρώεις επειδή κάνεις διατροφή, έτσι χρειάζεσαι να κάνεις, φάε. Σε καλό πιάσε λοιπόν. Και ύστερα γυρίζει η λαλή μου, μα τι ωραία που ντύνεσαι, είσαι στη λίστα. Και η λαλή μου, μα είσαι make-up artist, βάφεσαι πάρα πολλά ωραία. Και με αυτόν τον υπέροχο τρόπο γίνεται δύο αξεπέραστες φίλες. Μάνα μου ρε, πολλά βασανισμένο πλάσμα. Μόνη της με ένα μωρό. Ξέρεις πόσες δουλειές έκανε πριν αυτή στην πρεσβεία. Μπράβο της. Και το μωρό της προσέχει το η μάμα της, η οποία είναι άνεργη. Και είπα της να τη βοηθήσω για να σου γίνει πιο πολύ χρόνο, θεωρεί το μωρό. Άρα Δημητρά, τι ψυχούλα είσαι. Ναι, να σου πω κάτι. Ας την πιάει για μόνιμη, κινήσει το πιο μεγάλη ανάγκη που μένα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι δίκαιο, εσύ είσαι παλαιότερη. Ναι, αλλά εγώ έχω και τον μισθό σου. Ενώ τσίνη. Είναι όμορφο το μωράκι της. Δεν ξέρω. Ζήτησα της να μου δείξει μια φωτογραφία, αλλά δεν είχε. Δεν είχε. Ρε Δήμητρα, είσαι σίγουρη ότι έχει παιδί αυτή η Ναταλία. Παράξενο που μου το λαλείς, γιατί και η Πόπη καχύποπτη έτσι μου είπε. Γιατί ξέρεις τώρα, εγώ έχω δει να πιένω παραπάνω ταξίδια με τον πρέσβη για να έχει χρόνο να θωρεί παραπάνω το μωρό της. Γιατί πού να αφήνει το μωρό. Στην άνεργη μανούλα της. Εν της έχει εμπιστοσύνη. Έχει αναπηρία από τη μέση και κάτω και Πάρκινσον. Α, Δημητρά, εγώ νομίζω ότι αυτή η Ναταλία σε δουλεύει ψηλό γαζί. Δεν μου λαλείς έτσι. Γιατί εγώ πια ακύρωσα την αίτηση μου για μονιμότητα. Μη με τρελαίνεις τώρα. Ελυπήθηκα την. Δημητρά, πάρε τηλέφωνο όπως είσαι τη Δεσποινίδα Κλέρη και πες της ότι έκανες λάθος. Μα τώρα, έτσι ώρα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, πρωτού γίνει αυτή η Ναταλία πρέσβυρα και στην πάρεις χαμπάρι, κατάλαβες. Τώρα, κλείστε εδώ, πάρε πήγε πρέσβυρα, πήγε να κάνει εδώ.